καλαθοπλεκτική ως απλή τέχνη είναι ένας από τους παλαιότερους κλάδους της χειροτεχνίας, η οποία παρέμεινε αναλύωτη μέσα από το πέρασμα του χρόνου. Παρακολουθώντας σήμερα έναν καλαθοπλέκτη να εργάζεται, μπορούμε να γυρίσουμε με τη σκέψη μας εκατοντάδες χρόνια πίσω και να διαπιστώσουμε ότι ο πανάρχιος προγονός του δημιουργούσε με την ίδια τεχνική, φτιάχνοντας με τα χέρια του μια τεράστια ποικιλία καλαθιών σε διάφορα σχήματα και μεγέθη ανάλογα με τις ανάγκες του. Πλούσια η κυπριακή φύση δίνει τις πρώτες ύλες. Στην Κύπρο υπάρχουν διάφορα υλικά καλαθοπλεκτικής που συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται όπως και στο παρελθόν. Τα περισσότερα βρίσκονται κοντά σε ποταμούς ή σε τρεχούμενα νερά. Από αυτά τα υλικά, το πιο διαδεδομένο είναι το καλάμι, το οποίο αφού φουσκώσει, πλέκεται ευκολότερα. Παλαιότερα τοποθετούσαν τα καλάμια σε αυλάκια με τρεχούμενο νερό, ενώ σήμερα τα φουσκώνουν σε μικρές δεξαμενές ή ακόμη τα ραντίζουν με νερό. Είδη καλαθοπλεκτικής, φτιαγμένα από καλάμι, κατασκευάζονται ακόμη από μερικές ηλικιωμένες γυναίκες στα χωριά Λιοπέτρη και Μεσόγειο. Το ποικιλόμορφο υλικό που χρησιμοποιείται δίνει φυσικές αποχρώσεις στο χειροτέχνημα που διαφέρει ανάλογα με την καλλιτεχνική διάθεση του κατασκευαστή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το υλικό βάφεται με έντονα χρώματα χημικής προέλευσης. Σε κάποια ορεινά χωριά του τόπου μας, όπως τα Καμινάρια της επαρχίας Λεμεσού, η πολυχρωμία επιτυχάνεται με το πλέξιμο καλαμιών και βέργων από διάφορους θάμνους, όπως Τριμηθιάς, Σικαμινιάς, Αγνιάς ή Αγριοελιάς. Καλάθια και κοφίνια αυτού του είδους χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα, την εποχή του τρίγου, για τη μεταφορά των σταφυλιών με τα γαϊδούρια, αλλά και για το κούλιασμα του κρασιού κατά τη ζύμωση. Εκτός από το καλάμι, άλλα υλικά που συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα, όπως και στο παρελθόν, είναι η βρούλη, το σαμάτσι, οι βελονίες, το φλούδι και τα σκληνίτσα. Τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως στους τρούλους και στο χωριό Ακροτήρι της Λεμεσού, που είναι σήμερα και ο μοναδικός τόπος παραγωγής τους. Με τα υλικά αυτά φτιάχνουν μέχρι σήμερα διάφορα αντικείμενα για τη μεταφορά και τη φύλαξη των προϊόντων τους, όπως τους διπλούς φάρτους που τοποθετούσαν πάνω στα γαϊδούρια για τη μεταφορά του αλατιού από τις αλικές, τους φάρτους που κρεμούσαν στον νόμο για τη σπορά, τους κοροκολιούς για τη μεταφορά των ελιών κλπ. Τέλος, στις περιοχές Μεσαωρίας και Βαροσιού κατασκεύασαν τσέστους, πανέρια δηλαδή, από ποκαλάμες, τους οποίους ιδιαίτερα στην Πάφο πλούμιζαν με χρωματιστά ρουχαλάκια. Οι τσέστοι αυτοί χρησιμοποιούνταν στο σπίτι για το κόψιμο του φιδέ, την φύλαξη των φλαούνων και κουλουριών, αλλά ακόμη και για την τοποθέτηση των πρικιών της νύφης που τα χόρευαν στο σπίτι της πριν από την γαμήλια τελετή.